Η μεταφορά του ενοποιημένου τελωνίου Πέλαση Μαθίας Πιερίας στο χώρο της Αμάλθειας στην Κουλούρα, όπου η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ως βασικός μέτοχος της Αμάλθειας και ο Δήμος Βέρειας παραχώρησαν σημαντικό μέρος του στεγασμένου κεμιχώρου, ώστε να γίνει εκεί η εγκατάστασή του, παραμένει το αίτημα της Ημαθίας, όπως εκφράστηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε ο Κώστας Καλαϊτζίδης με τη συμμετοχή των βουλευτών, των δημάρχων, των εκτελωνιστών, των εκπροσώπων του επιμελητηρίου και υπηρεσιακών παραγόντων του τελωνίου στη Βέρεια. Αυτό που τονίζουν οι τοπικοί φορείς, οι επιχειρήσεις, οι εκτελωνιστές είναι ότι οι υπάρχοντες δρόμοι δεν μπορούν να στηρίξουν την κυκλοφορία όλων αυτών των οχημάτων που θα πηγαίνουν προς το τελωνίο εάν τελικά γίνει στη Σκίδρα. Είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα κόστους, αλλά είναι και θέμα επιβάρυνσης των δρόμων, οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το φορτίο. Σήμερα λοιπόν ξαναέγινε αυτή η σύσκεψη, να το δούμε και λίγο στα σοβαρά. Το μόνο που λείπει εδώ στην Ημαθία είναι το ιδιόκτητο τελωνίο, κάτι που υπερέχει σίγουρα η Πέλα με τη Σκίδρα, εκεί το τελωνίο, αλλά η Ημαθία είναι το κομβικό σημείο για όπου φορτώσει αυτοκίνητο προς εξαγωγή θα περάσει από την Ημαθία, είτε πάει ανατολικά ή δυτικά. Πόσο μάλιστα να σου πω ότι πηγαίνοντας να πούμε ότι το τελωνίο θα γίνει συγχώνευση τελωνίων στην Πέλα και συγκεκριμένα στη Σκίδρα. Τα αυτοκίνητα και μόνο καθημερινά εδώ το καλοκαίρι φορτώνονται 200 έως 300 αυτοκίνητα με αγροτικά προϊόντα. Φανταστείτε τώρα 300 αυτοκίνητα τη φθορά μόνο που θα φέρουν να πάνε στη Σκίδρα, πόσο θα είναι στο οικονομικό. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι τοποθετήσεις βουλευτών, δημάρχων και των παρισταμένων εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, οι οποίοι από την πλευρά τους τόνισαν ότι θα βοηθήσουν στην ανακαίνιση του χώρου με ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ. Δεν είναι οι λόγοι τοπικιστικοί, είναι απολύτως ρεαλιστικοί, εξυπηρετούν όχι μόνο τον νομό αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή το ότι εδώ πέρα υπάρχει μια δραστηριότητα εκατοντάδων μικρών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον ΟΠΟ και το μεταποιημένο αγροτικό προϊόν, το γεγονός ότι η οδοποιία είναι σε αυτήν την κατάσταση που είναι και άρα με το να μην είναι στην Κουλούρα, που κατά τη γνώμη μου είναι ο φυσικός χώρος του τελωνίου, μιας και σχεδόν εφάπτεται στην Εγνατία. Σε άλλη περίπτωση επιβαρύνεται με μεταφορικά, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, επιβαρύνεται όλο το προϊόν. Εξυπηρετεί κάλλιστα όχι μόνο τον νομό Ημαθίας, αλλά και τους όμορους νομούς, συμπεριλαμβανομένων και των δύο νομών Ρεβενών και Κοζάνης, δεδομένου ότι η Εγνατία Οδός συνδέει με πολύ εύκολο τρόπο και με ασφαλή τρόπο εξασφαλίζει διακίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψάχνουμε για βέλτιστη λύση. Είναι ήδη το έχει αντιληφθεί αυτό το Υπουργείο Οικονομικών. Σημαντική ήταν και η τοποθέτηση του ιδιοκτήτη που στεγάζεται σήμερα το τελωνίο Βέρειας, ο οποίος τόνισε ότι παραχωρεί για όσο διάστημα χρειαστεί δωρεάν το χώρο, για τον οποίο το δημόσιο πληρώνει ενίκιο 33.000 ευρώ ετησίως, καθώς και αντίστοιχους στεγασμένους και μη αποθηκευτικούς χώρους. Πρέπει να γίνει το καινούριο συγχωνευμένο τελωνίο, ένα μεγάλο τελωνίο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πρέπει να γίνει στην Ημαθία. Γιατί? Όχι μόνο για τοπικιστικούς λόγους, γιατί είναι η Εγνατία Οδός, όλα τα αυτοκίνητα περνάνε από την Ημαθία, ώστε να συνδεθούν όλοι οι δρόμοι, όπου και αν πηγαίνουν, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ανατολή, Ρωσία κτλ., περνάει μέσα από την Εγνατία Οδό. Η Εγνατία Οδός είναι θέλοντας ή όχι, είναι στην Ημαθία. Πρέπει λοιπόν το τελωνίο να είναι κάπου που να γυτνιάζει με την Εγνατία Οδό. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Ομοσπονδία Τελωνιακών Υπαλλήλων έχει ταχθεί υπέρ της δημιουργίας του ενοποιημένου τελωνίου στην περιοχή της Κουλούρας.